που είναι στρατηγικό θέμα, το σχεδιασμό της νέας προγραμματικής περίοδου, που έχει αρχίσει στην ουσία, πρόπου τυπικά αρχίζει το 2021. Ενώ το νέο ΕΣΠΑ, αλλά με αφορμή το νέο ΕΣΠΑ θα μιλήσουμε για τη νέα δεκαετία. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο εντάσσεται και το νομοσχέδιο, το οποίο έχει πάρα πολλά θέματα. Γεγονός βέβαια το οποίο είναι πρόβλημα πριν από όλα για την κυβέρνηση, δεν θα θέλαμε να συζητηθούν περισσότερο και πιο εξαντλητικά ορισμένα από τα θέματα αυτά. Δεν υπάρχουν... άκουσα κάτι ότι το νομοσχέδιο διευκολύσεων. Βεβαίως, διευκολύνει το νομοσχέδιο, αλλά ποιος διευκολύνει? Είχαμε τους 26 φορείς προχθές στην Επιτροπή, οι οποίοι όλοι μίλησαν, πολλοί από αυτούς μίλησαν ότι με το νομοσχέδιο αυτό λύνονται προβλήματα δεκαετιών. Μπαίνει μια τάξη στα επιχειρηματικά πάρκα, επιλύονται άλλα προβλήματα και ούτω καθεξής. Δεν υπάρχει τίποτα το ειδικό, το ρουσφετολογικό. Άκουσα με έκπληξη πριν τον εισηγητή, τον κύριο Γεωργιάδη, να ονομάζει ρουσφέτη, το οποίο ενισχύουμε την γραμματεία στρατηγικών επενδύσεων, ιδιωτικών επενδύσεων. Μα πολλοί από εσάς μιλήσατε για την βραδύτητα, τις καθυστερήσεις, ότι θέλουμε ταχύτερη διεκπαίρωση. Πώς είναι το να ονομάζεται μετά εύνοια, το ότι προσπαθούμε να καλύψουμε τέτοια κενά? Ονομάστηκε φωτογραφική διάταξη, μια διάταξη που αφορούσε τις εταιρείες που παλιά λέγαμε εταιρείες offshore, και έλεγε ότι η νέα διάταξη ισχύει και αναδρομικά για όσες εταιρείες ενδεχομένως έχουν συμμετάσχει σε διαγωνισμό αλλά βρίσκονται πριν την άνοιγμα των οικονομικών προσφορών. Πρέπει να σου πω ότι η διάταξη αυτή ήταν σωστή. Ο κύριος Πιτσόλας υποχρεώθηκε να την αποσύρει και καλά έκανε, συνομιλήθηκε και μαζί μου, αλλά το κάναμε απλώς και μόνο επειδή υπήρξαν παράλογες εδώ μέσα αντιδράσεις περί ρουσφετολογικών ή φωτογραφικών διατάξεων. Όσοι είστε ενήμεροι με το θέμα θα το καταλάβετε ή θα το διαπιστώσετε στην πορεία για αυτό που λέω. Τώρα, για να κλείσω το θέμα του νομοσχεδίου και να περάσω στο θέμα της πρώτης κατοικίας, επισημαίνω επίσης ότι υπάρχουν δύο τροπολογίες οι οποίες γίνονται δεχτές. Η μία αφορά την βιομηχανία ζάχαρης και η άλλη είναι τροπολογία για τα επιχειρηματικά πάρκα, όπως είπα να πληρωτήσει ο Υπουργός χθες, που επιφέρει κάποιες βελτιώσεις που ήταν αποτέλεσμα του διαλόγου που έγινε. Έρχομαι τώρα στο δεύτερο μεγάλο θέμα, το θέμα του ιδιωτικού χρέους. Διότι πράγματι το ιδιωτικό χρέος είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Δεν αφορά μόνο χρέη προς τράπεζες, αλλά χρέη προς τα δημόσια ταμεία, χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία και ούτω καθεξής. Τι είναι όμως αυτό το χρέος? Τι είναι το ιδιωτικό χρέος? Είναι το αποτέλεσμα της χρεοκοπίας της χώρας, καταρχήν. Και κατά δεύτερο λόγο, είναι αποτέλεσμα της παραταταμένης, βαθιάς και μη αναγκαίας ύφεσης που επιβλήθηκε με το πρώτο και το δεύτερο μνημόνιο. Είναι η κληρονομιά της κρίσης. Και αν το δούμε ιστορικά και παγκόσμια, αυτού του τύπου οι κληρονομιές δεν τελειώνουν γρήγορα. Εγώ θυμάμαι το 1994-95, 16 χρόνια μετά το φαινόμενο των προβληματικών επιχειρήσεων που είχαμε τότε, όπου η Εθνική Τράπεζα τότε, το 95 δηλαδή, ακόμα και τότε είχε κόκκινα δάνεια πάνω από 16 με 20%, αν θυμάμαι καλά. Άρα εδώ μιλάμε για ένα πρόβλημα όπου η διαχείρισή του πρέπει να γίνει συντονισμένα, αλλά και με την σκέψη ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Η στρατηγική δική μας λοιπόν στηρίζεται σε δύο πυλώνες. Ο ένας είναι η ανάκαμψη της οικονομίας και ο δεύτερος πυλώνας είναι οι ρυθμίσεις. Η ανάκαμψη της οικονομίας διευκολύνει την αντιμετώπιση του χρέους ή, στην περίπτωση ορισμένων περιπτώσεων, ένα κόκκινο δάνειο μπορεί να το κάνει πράσινο δάνειο. Παραδείγματος χάρη, η μικρή άνοδος των τιμών ακινήτων ή και μεγαλύτερη που έχουμε σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτό είναι πολύ θετικός παράγον για την αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων, των στεγαστικών δανείων. Διότι και οι τράπεζες μπορούν να έχουν μεγαλύτερη ευχέρεια να κάνουν προβλέψεις, διαγραφές κλπ. Δυστυχώς οι εξελίξεις στην Ευρώπη, αλλά και οι ανάγκες χώρας, δεν μας επιτρέπουν αυτό να το αφήσουμε ελεύθερο. Δηλαδή να κρατήσει αυτή η διαδικασία όσο πάει.
διότι έχουμε τα υψηλότερο δείκτη κόκκινο δανείο στην Ευρώπη, με μέσο όρο εκεί 3-4%, εμείς είμαστε πάνω από 40. Άρα, εφόσον θέλουμε να συμμετέχουμε στις ευρωπαϊκές διαδικασίες, πρέπει να φροντίσουμε να μειώσουμε πιο γρήγορα από ό,τι θα θέλαμε τα κόκκινα δάνεια. Δεύτερον, είναι βαρύδι στην οικονομία. Γι' αυτό και ακριβώς και οι πολίτες που δεν έχουν δανεισμό στις τράπεζες και ορισμένοι ρωτούν, καλά, εμείς δεν χρωστάμε στις τράπεζες, γιατί πρέπει και εμείς με τη φορολογία μας να συμβάλλουμε σε αυτά τα μέτρα? Η απάντηση ακριβώς είναι ότι δυστυχώς, εάν δεν βοηθήσουμε όλοι να λυθεί αυτό το πρόβλημα των κόκκινων δανείων, τότε αυτό θα είναι ένα ανάχωμα, ένα εμπόδιο στη συνολική ανάπτυξη της οικονομίας και της κοινωνίας. Στο συνολικό λοιπόν αυτό πρόβλημα, θυμίζω απλώς, έχει πολλά κεφάλαια. Πρώτον, είναι τα δάνεια του ΟΕΚ, του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας. 81.000 δικαιούχοι, 73% μη ενήμεροι. Αυτό παραλάβαμε. Το πρόβλημα αυτό έχει αντιμετωπιστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό, είναι υπό έλεγχο. Δεν συνιστά σήμερα, ας πούμε, πρόβλημα. Μη επιλύσιμο. Δύο, είναι τα δάνεια με εγγύηση του δημοσίου. Τεράστιο πρόβλημα, όσοι ξέρετε από Θράκη, από πύργο Ηλίας, από Μεσσηνία και πολλές άλλες περιπτώσεις. Τεράστια ποσά, περίπλοκο, νομίζω το έχουμε και αυτό υπό έλεγχο, παρόλο που εδώ πρέπει να υπάρξει μια συνδρομή και από τη μεριά των τραπεζών, διότι επειδή τα δάνεια είναι με εγγύηση του δημοσίου, οι τράπεζες πολύ εύκολα μεταφέρουν το δάνειο στον γενικό λογισμό του κράτους κλπ. Έχουμε κάνει λοιπόν και εδώ ρυθμίσεις αντιμετώπισης του προβλήματος. Τρίτο, τα δάνεια των δημοσίων επαγγελματιών στο Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων. Το επιτόκιο ήταν σταθερό, οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων κατέρευσαν, τεράστιο πρόβλημα. Ευτυχώς το ταμείο αυτό, παρόλο που έχει περιοριστεί ο ρόλος του, έχει καταφέρει και έχει κάνει ρυθμίσεις ευνοϊκές και βέβαια τα επιχειρηματικά δάνεια τα οποία είναι σε εξέλιξη, η αξιοποίηση του θεσμικού πλαισίου, του εξοδικαστικού διακανονισμού και διάφορες ρυθμίσεις που κάνουν οι τράπεζες. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, το γενικότερο, πρέπει να δούμε και την τροπολογία για την πρώτη κατοικία, η οποία βεβαίως έχει τη δική της ευαισθησία, διότι αφορά στέγη, αφορά δικαίωμα, ανθρώπινο δικαίωμα. Γι' αυτό ακριβώς απαιτείται να το δούμε έτσι ως κοινωνία. Από πού αρχίσαμε? Διότι εδώ ακούστηκε ότι η κυβέρνηση υποχώρησε, ακούστηκε ότι η κυβέρνηση συμβάστηκε. Δεν καταλαβαίνω τους βουλευτές που μιλούν υποτιμητικά για συμβασμό. Να υπάρχουν λύσεις όπου δεν θα συγκεράσεις συμφέροντα και ανάγκες. Το θέμα είναι σε ποια κατεύθυνση γίνεται και σε ποια βάση και σε ποια ισορροπία. Πρέπει λοιπόν να σας πω ότι πέρυσι το καλοκαίρι η άποψη που κυριαρχούσε διεθνώς για μας είναι ότι αφού βγήκαμε από τα μνημόνια δεν χρειάζεται πια κανένας νόμος κατσέλι. Δεν χρειάζεται καμία προστασία. Αυτό ήταν προσωρινό μέτρο λόγω της κρίσης. Τώρα λοιπόν που άρχισε η ανάκαμψη, δεν χρειάζεται. Βεβαίως δεν ήταν σωστή η άποψη αυτή, διότι η κρίση με την κοινωνική της διάσταση παραμένει. Όταν έχουμε ανεργία εκεί που έχουμε ή όταν τα εισοδήματα ακόμα δεν έχουν αυξηθεί. Αλλά χρειάστηκε να καυθεί αυτή η άποψη, διότι όπως ξέρετε και πριν την κρίση η Ελλάδα δεν είχε πλαίσιο προστασίας. Άρα χρειάστηκε προσπάθεια, επιμονή, ούτως ώστε να εμπεδωθεί ότι για μας η χώρα πρέπει να διαθέτει ένα σύστημα προστασίας της πρώτης κατοικίας. Δεύτερο, νομίζω ότι διαβάζατε και στις εφημερίδες, οι απόψεις που κυριαρχούσαν, που δημοσιεύονται, ήταν ότι μιλάμε για ρυθμίσεις με ανώτατο όριο 70.000. Έχουμε τώρα μία ρύθμιση η οποία είναι 130.000 υπόλοιπο δανείο μέχρι 250.000 αντικειμενική αξία, 175 για τους εμπόρους. Τρίτον, ήταν αδιανόητο, μας έλεγαν και οι τράπεζες, να μπουν τα επιχειρηματικά δάνεια, τα οποία συνάπτονται με εγγύηση πρώτης κατοικίας. Είναι περίπλοκο, δεν μπορούμε να τα ξεχωρίσουμε, δεν μπορούμε να τα υπολογίσουμε, δεν συμβαίνει πουθενά στην Ευρώπη. Το πετύχαμε αυτό και είναι ένα από τα πιο θετικά νομίζω στοιχεία, διότι εγώ εκεί που πάω και μιλάω στον κόσμο, από τις πιο δραματικές αφηγήσεις που ακούω είναι πρώην επιχειρηματίες που καταστράφηκαν
Και τους κυνηγάει και η τράπεζα τους πάει το σπίτι. Δεν λέω ότι οι άλλοι είναι σε καλύτερη θέση, αλλά είναι μια πραγματικά εστία κοινωνικών δραμάτων αυτός ο χώρος. Από εκεί πέρα βεβαίως υπάρχουν άλλα πράγματα τα οποία δεν τα πετύχαμε. Αλλά το ότι ας πούμε καλύπτονται ένα 70% το πιο αδύνατον, και μου κάνει και εμένα εντύπωση η στάση του ΚΚΕ που δεν κάνει καμία διάκριση του πιο αδύνατο με το λιγότερο αδύνατο. Μακάρι να μπορούσαμε όλα να τα διαγράψουμε, κύριε συνάδελφε, αλλά πρέπει να δούμε ποιος το πληρώνει αυτό. Αν νομίζετε ότι αυτά τα πληρώνουν οι τραπεζίτες, κάνετε λάθος. Επιστρέφουν πάλι στον Έλληνα φορολογούμενο. Μην ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση. Θέλω λοιπόν να πω ότι και αυτά τα νούμερα που είπα είναι σχετικά. Παράδειγμα χάρη. Προβλέπει η ρύθμιση ότι το όριο είναι 130.000. Και αν έχω 131.000 θα εξαιρεθώ. Βεβαίως θα εξαιρεθώ από τον νόμο, αλλά δεν μπορώ το 1.000 ευρώ να το πληρώσω. Εάν το υπόλοιπο δανείο μου είναι 140.000. Και η ρύθμιση που αναμένω είναι πολύ ισχυρή. Δεν θα βρω κάποια λύση, ίσως, να πληρώσω τα 10.000 ούτως ώστε να είμαι στο όριο του 130. Άρα, το λέω αυτό για να επισημάνω ότι θα ψηφίσουμε μία διάταξη εδώ, αλλά και χαίρομαι ότι θα ψηφιστεί από περισσότερα κόμματα, αλλά το τι θα γίνει θα εξαρτηθεί στην πράξη. Πώς θα ενεργήσουν και οι τράπεζες, πώς θα ενεργήσουν και οι δανειολήπτες, πώς θα αντιμετωπίσουμε κι εμείς την πορεία. Τυχόν θέματα μπορεί να αναδειχθούν. Θα το ψηφίσουμε, θα προχωρήσει, θα το δούμε στην πράξη και μπορούμε να επανέλθουμε. Ποιες είναι οι τομές που έχει αυτή η ρύθμιση? Το πρώτο είναι αυτό που είπα, το ότι διευρύνεται το φάσμα των δικαιούχων με τα επιχειρηματικά δάνεια. Το δεύτερο είναι η κρατική επιχορήγηση, που στο χέρι μας είναι εδώ να συζητήσουμε πόσο μεγάλη τη θέλουμε και πόσο μπορεί μεγάλη μπορεί να είναι. Διότι με τον προϋπολογισμό θα καλύψουμε επιδότηση των τραπεζών, το είπε στην αρχή. Γιατί είναι επιδότηση των τραπεζών? Τι θα πει έμεση? Το ότι διευκολύνουμε τον δανειολήπτη να εξοφλήσει το δάνειό του. Το ότι αυτό είναι καλό και για την τράπεζα, διότι απαλλάσσεται από ένα κόκκινο δάνειο. Αυτό είναι, δεν υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον. Όμως ένα άλλο μέρος πρέπει να δώσουμε και για επιδότηση νοικίου. Θα έρθω σε αυτό μετά. Άρα αυτό είναι κάτι καινούριο και θα είναι για όλη τη διάρκεια. Δηλαδή, αν η ρύθμιση είναι 25 χρόνια, επί 25 χρόνια θα συμμετέχει, αν χρειάζεται να συμμετέχει το κράτος. Το δεύτερο, το τρίτο είναι τα νέα εργαλεία που και οι τράπεζες θα εφαρμόσουν. Επιμήκυση μέχρι 25 χρόνια. Επιτόκιο, πολύ σημαντικό, 2%. Ιδίως για τους εμπόρους είναι πολύ χαμηλότερο. Οι έμποροι και οι επιχειρηματίες είχαν πολύ ψηλά επιτόκια. Και το τρίτο είναι βεβαίως και η διαγραφή υπό τους όρους και τις προποθέσεις που θεσπίζονται. Ο επιδιωκόμενος σκοπός, και θέλω να το πω αυτό, είναι να εξυπηρετήσουμε τον δανειολήπτη, να ξεμπερδέψει, να εξυπηρετήσει το δανειό του. Και άρα και να μειωθούν τα κόκκινα δάνεια. Και το λέω αυτό, διότι βεβαίως ο νόμος Κατσέλη βοήθησε ένα κόσμο να μην χάσει το σπίτι του, αλλά αν δείτε τα στοιχεία, τα κόκκινα δάνεια μεταφέρθηκαν από τις τράπεζες στα δικαστήρια. Αν θυμάμαι καλά τους αριθμούς, 140.000 υποθέσεις είναι εκκρεμής. Αυτό θέλουμε να προχωρήσουμε παραπέρα. Άρα θέλουμε να προστατεύσουμε την πρώτη κατοικία, να μειωθεί η δόση με όλους αυτούς τους τρόπους, να μπορέσει ο κόσμος να πληρώσει και να προχωρήσουμε σε αυτό το πρόβλημα. Τώρα, το ότι καθυστερήσαμε διότι υπάρχουν διαφορετικά συμφέροντα και υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Έτσι. Και αυτό πρέπει να το θεωρούμε αυτονόητο, και γι' αυτό η συμπαράταξη ευρύτερων δυνάμεων και απευθύνων στο ΚΚΕ, όταν ακριβώς απέναντί σου έχεις απόψεις οι οποίες για δικούς τους λόγους και συμφέροντα αντιδρούν, όσο ευρύτερο είναι αυτό το φάσμα των δυνάμεων που υποστηρίζουμε κάποια μέτρα, τόσο το καλύτερο αποτέλεσμα θα έχουμε. Τώρα, δύο λόγια θέλω να πω, αν έχω την ανοχή σας για ένα λεπτό ακόμα, κύριε Πρόεδρε. Για την άλλη διάσταση που έχει η στέγη. Δηλαδή, εδώ μιλάμε μόνο για εκείνον που έχει σπίτι, το χρωστάει στην τράπεζα και δυσκολεύεται να το εξυπηρετήσει. Υπάρχουν όμως πολλοί στη χώρα μας, πολλά νέα ζευγάρια που δεν έχουν δικό του σπίτι. Δεν δανείστηκαν, δεν έχουν χρέος, αλλά δεν έχουν και σπίτι. Το στεγαστικό πρόβλημα θα οξυνθεί στη χώρα μας. Πριν από λίγα χρόνια δεν το θεωρούσαμε καν πρόβλημα. Λέγαμε όλος ο κόσμος έχει δικό του σπίτι.
λόγω των τάσεων που έχουμε Airbnb και λοιπά και άλλες διαδικασίες, πρέπει να θεωρούμε ότι θα έχουμε πρόβλημα στεγαστικό. Αυτό λοιπόν που συζητάμε είναι η μία διάσταση. Η δεύτερη διάσταση είναι το επίδομα ενοικίου. Πρέπει να το δούμε όχι ως μία παροχή πρόσχερη, αλλά ως μία πλευρά της κοινωνικής πολιτικής. Χρειάζεται όμως και ο τρίτος πυλώνας. Χρειάζεται παραγωγή στέγης, παραγωγής κατοικίας. Και εδώ μπορούμε να το δούμε αυτό το πρόβλημα και δυναμικά. Δηλαδή μπορούμε να δούμε προγράμματα τα οποία να παράγουν, να δίνουν λύση στο πρόβλημα, αλλά και να δημιουργούν ανάπτυξη. Θα αρχίσουμε, έχουμε αρχίσει ήδη, από τις ειδικές ανάγκες, φοιτητικές εστίες. Τεράστιο πρόβλημα, ιδίως σε περιοχές που υπάρχει και τουρισμός. Προχωρούμε και με δημόσιες επενδύσεις και με ΣΔΙΤ να χρηματοδοτούμε προγράμματα. Είναι οι κοινωνικοί λειτουργοί που πάνε σε τουριστικές περιοχές και δεν βρίσκουν σπίτι. Άρα, ο τρίτος πυλώνας είναι προσφορά στέγης, είτε με παραγωγή κατοικίας, είτε με ενοικίαση διαμερισμάτων εφόσον υπάρχουν, είτε και με άλλες συλλογικές μορφές, τις οποίες μπορούμε να βρούμε. Επομένως, το νομοσχέδιο που συζητάμε είναι μια αφορμή να το δούμε αυτό καθ' αυτό, αλλά να δούμε και το ευρύτερα πλαίσια μέσα στο οποίο εντάσσονται. Τελειώνοντας, ένα σχόλιο για αυτό που είπε ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, επιμένει στην άποψη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κέρδισε τις εκλογές από ατύχημα. Ότι ο κόσμος δεν κατάλαβε, μπερδεύτηκε, τον κοροϊδέψαμε και μας ψήφισε. Και μας... Τι? Ναι. Και μας ψήφισε. Και, και μας ξαναψήφισε και το Σεπτέμβρη. Θα μας ξαναψηφίσει και τώρα. Ξέρετε γιατί? Όχι επειδή είμαστε αλάθητοι. Αλλά ακριβώς ο κόσμος βλέπει ότι κάνουμε λάθη. Μερικές φορές κάνουμε και ασυγχώρητα λάθη. Αλλά έχει πιστεί ότι αν υπάρχει μια ελπίδα για τον κόσμο, η ελπίδα εξακολουθεί να είναι με το ΣΥΡΙΖΑ. Εάν εμείς δεν λύσουμε τα προβλήματα, ξέρει ο κόσμος ότι πολύ δύσκολα, μάλλον θα χειροτερέψουν με οποιαδήποτε άλλη κατάσταση. Σας ευχαριστώ πάντως για τη συνεργασία στην επεξεργασία του νομοσχεδίου και θα δούμε όσο το βράδυ, αν υπάρχει κάποια εκκρεμότητα που μπορούμε να καλύψουμε, θα το κάνουμε. Ευχαριστώ.